Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε έξω από το Ξηρόκαμπο. Είναι η πιο κοντινή ζώνη στην αιστεία της σεισμικής δόνησης, η οποία συγκλώνησε την Ανατολική Κρήτη λίγο πριν από τις 12.30 το μεσημέρι. 6,3 ρίχτερ όμως. Το γεγονός ότι η δόνηση προήλθε από το θαλάσσιο χώρο φαίνεται ότι και αυτή τη φορά λειτουργήσε σωτήρια για την ευρύτερη περιοχή, καθώς οι δυνάμεις που ασκήθηκαν στα κτίρια δεν επέφεραν καταστροφικές συνέπειες όπως είχαμε στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, όπου η σεισμική δόνηση εντοπίστηκε, σημειώθηκε στην Ξηρά. Να πούμε ότι περισσότερες αναφορές για μικρά προβλήματα έχουν γίνει από εδώ, από αυτήν εδώ την περιοχή του Ξερόκαμπου, όπου είχαμε και την μερική κατάρρευση του ναού. Θα δείτε στο βάθος και τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που βρίσκονται διασπαρμένες στην ευρύτερη περιοχή και κοντά στα σημεία όπου έχουμε μικρές καταπτώσεις. Πρόκειται για καταπτώσεις τείχων σε παλαιές κατοικίες, σε κτίρια που δεν ήταν κατοικημένα. Δεν έχουμε ευρύτερα προβλήματα στην κατοικημένη περιοχή, πέρα από σπασμένες βιτρίνες και βεβαίως αρκετή αναστάτωση στο εσωτερικό των καταστημάτων. Ράφια έπεσαν, προϊόντα έχουν βρεθεί στο πάτωμα και βεβαίως είχαμε και την πολύ έντονη αγωνία και την ανησυχία των κατοίκων. Όλοι εκείνη τη στιγμή δεν ήξεραν πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Είδαμε τι έγινε στο Αρκαλοχώρι και το πόσο καταστροφικός ήταν ο σεισμός στα κτίρια και βεβαίως η αγωνία και των ανθρώπων για να βγουν έξω από τα σπίτια τους, να βγουν έξω από τα καταστήματα εκείνη την ώρα ήταν τεράστια μέχρι να διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα στις κατοικίες τους. Βεβαίως και θα γίνει άμεσα έλεγχος μέσα στα επόμενα 24 ώρα όπου έχουν αναφερθεί μικροπροβλήματα. Το ευτυχές είναι ότι δεν είχαμε κλήσεις για παροχή βοήθειας, για εγκλωβισμένους πολίτες, για τραυματισμούς. Όμως όλος ο μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Υπάρχει διασπορά δυνάμεων της πυροσβεστικής και της Τρίτης ΕΜΑΚ εδώ στην περιοχή, καθώς αναμένεται και μέσα στις επόμενες 48 ώρες να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μετασεισμική ακολουθία. Μιλάμε για 6,3 ρίχτερ και βεβαίως οι μετασεισμοί που αναμένονται θα είναι εξίσου σημαντικού μεγέθους, λίγο κάτω από τα 6,3, λίγο κάτω από τα 6 ρίχτερ και γι' αυτό υπάρχει μια ομπρέλα προστασία στην ευρύτερη περιοχή για κάθε ενδεχόμενο. Να υπενθυμίσουμε ότι τις πρώτες ώρες... Στην Κρήτη αναμένεται και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και ο υπουργός ναυτιλίας κύριος Πλακιωτάκης, έτσι. Ο κύριος Λέκας, υπάρχει κινητοποίηση, όπως σας είπα, και από τις συναρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της κατάστασης, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε ευρείες, δεν έχουμε καταστροφές, ευτυχώς, σε μεγάλη κλίμακα. Έχουμε καταπτώσεις βράχων σε δρόμους, αλλά όχι σε τέτοιο ανησυχητικό επίπεδο. Ο κύριος Πλακιωτάκης αναμένεται να φτάσει αργά τη νύχτα. Ο κύριος Λέκας βρίσκεται... ταξιδεύει για την Κρήτη και βεβαίως αύριο παρουσία και του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας θα γίνει μια ευρεία σύσκεψη πιθανότατα στο Δημαρχείο της Σιτίας για να αξιολογηθεί η κατάσταση. Θα έχουν και οι ίδιοι μια εικόνα από περιοδία τους στις περιοχές όπου έχουν αναφερθεί τα προβλήματα. Παρέλειψα νωρίτερα να σας αναφέρω ότι την πρώτη ώρα μετά του σεισμού υπήρχε και σαφής προειδοποίηση για την πιθανότητα να εκδηλωθεί τσουνάμι σε κάποιο μικρό μέγεθος, το οποίο θα επηρέαζε τις παραλιακές περιοχές εδώ ευρύτερα στα παράλια. Υπήρξε κινητοποίηση και από το λιμενικό σώμα και από τις αστυνομικές αρχές για να απομακρυνθεί ο κόσμος από τις ακτές. Πέρασε και αυτός ο κίνδυνος χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στον απόϊχο αυτής της πολύ ισχυρής δόνησης.